Πιστεύω ότι η σημερινή σου επίσκεψη έχει εξαιρετική σημασία για την ευάθυνση των ελληνογαλλικών σχέσεων και της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον, για το μέλλον της Ευρώπης. Je pense que ta visite ici en Grèce est peut-être d'une importance considérable dans le but d'approfondir la coopération et l'amitié franco-hellénique, mais ta présence ici constitue une occasion à ne pas rater pour parler de l'avenir, non pas seulement du présent, mais de l'avenir de l'Europe. Και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να διαλέξουμε πιο συμβολικό τόπο από το λόφο της Πνίκας όπου έκανε τα πρώτα της βήματα η Δημοκρατία για να διατυπώσουμε το όραμά μας για τις αναγκαίες αλλαγές, τις γενναίες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε για να ξανακάνουμε την Ευρώπη πιο ελκυστική στη γενιά μας αλλά και στις γενιές που έρχονται. Et je pense qu'on ne saurait pas choisir un endroit avec plus de symbolisme que la colline de Pnyx, où nous allons nous deux prendre la parole cet après-midi, pour réitérer et réaffirmer notre vision, ainsi que les changements courageux et les décisions nécessaires à prendre pour faire de l'Europe une institution et une construction qui attire les jeunes de notre génération. Πιστεύω λοιπόν ότι η σημερινή σου επίσκεψη μπορεί να είναι ένα σημαντικό, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, σχέσεις που παραδοσιακά είναι στενές, έχουν μεγάλες ρίζες σε βάθος χρόνου, όσο όμως και για τις αναγκαίες τομές που πρέπει να σχεδιάσουμε για να βγει οριστικά η Ευρώπη από τη σημερινή της κρίσης. Et je pense que ta visite, ta présence ici pourrait vraiment signifier une étape très considérable pour les relations franco-hélléniques qui traditionnellement sont très très étroites, qui ont des racines profondes depuis très longtemps déjà, mais également pour que nous puissions dessiner les percées à faire dans l'Europe aujourd'hui. Ας μην ξεχνάμε, η ελληνική κρίση ήταν ταυτόχρονα και η ευρωπαϊκή κρίση.
Η έξοδος λοιπόν της Ελλάδας από την κρίση θα σηματοδοτήσει και το οριστικό τέλος της και την έξοδο της κρίσης, την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση, άρα το οριστικό τέλος της κρίσης για την Ευρώπη. N'oublions pas que la crise grecque fut est également une crise européenne, donc la sortie de la Grèce de la crise va signaler le fait que l'Europe puisse sortir de la crise et va signaler la fin définitive de la crise aujourd'hui. Θέλω λοιπόν να σε ευχαριστήσω για το γεγονός ότι βρίσκεσαι σήμερα εδώ, παρότι η σκέψη όλων μας είναι στα θύματα της μεγάλης καταστροφής. Θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά και να ευχηθώ να είναι η παραμονή σου στην Ελλάδα δημιουργική και να καταφέρουμε να πετύχουμε τους σημαντικούς στόχους μας, εσύ ιδίως τους στόχους που έχεις βάλει για την Γαλλία. Θητεία σου ως νέος πρόεδρος της Γαλλίας, που είναι στα πρώτα του βήματα, αλλά και τους σημαντικούς στόχους για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής ιδέας, την έξοδο από την κρίση, την αναγέννηση της Ευρώπης. Je tiens donc encore une fois de remercier très, très, très profondément pour être là aujourd'hui, même si nos pensées à nous tous sont occupées par le malheur qui a frappé les Antilles françaises. Nos pensées se trouvent à propos des victimes. Mais je tiens à te remercier pour être ici. Je pense que c'est très important de pouvoir parler de tous ces premiers pas que tu envisages de faire au début de ton mandat présidentiel et dans toutes nos actions qui seraient nécessaires pour redorer le blason de l'Union européenne aujourd'hui en Europe.